σήμερα έχουμε προκηρύξει 3 ώρες στάση εργασίας ώστε να υποδεχτούμε αγωνιστικά τον Πρωθυπουργό. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας συνολικά στους 17 μήνες δεν έχει προχωρήσει στην ενίσχυση του συστήματος υγείας, επιχειρεί να φορτώσει στους υγειονομικούς τις ευθύνες της δικιάς της πολιτικής και της πολιτικής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, να διχάσει τους εργαζόμενους και την κοινωνία ολόκληρη εξαιτίας των αποτελεσμάτων της πολιτικής της και να ρίξει στους υγειονομικούς την ευθύνη για την πανδημία και βεβαίως για το ζήτημα του εμβολιασμού που με δικιά της πάλι ευθύνη έχει καθυστερήσει και ο εμβολιασμός και βεβαίως πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει πολύ αργά να το κάνουν, όπως οι κατοίκων εμβολιασμοί μόλις τις προηγούμενες εβδομάδες ξεκίνησε, στους 20 ευγερίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, το 97% των φιλοξενούμενων στις δομές προσφύγων παραμένουν ανεμβολιάστες, παρόλο που οι υγειονομικοί κατά 90% πανελλαδικά και στο νησί μας και στο νοσοκομείο συγκεκριμένα το δικό μας πάνω από το 92% είναι εμβολιασμένοι, ετούτης η κυβέρνηση με αφορμή και το τέταρτο κύμα και την αύξηση των κρουσμάτων συρρυκνώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πάλι κλινικές, τις ανοιγοκλίνει σαν φυσαρμόνικα, μετακινεί προσωπικό για να μπαλώσει τα δικά της κενά. Η μονάδα εντατικής θεραπείας που ο Πρωθυπουργός θα έρθει να δει για το καμάρι, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, είναι στελεχωμένο πάνω από το 50% με εργαζόμενους που έχουν ημερομηνία λήξης, με υποστελεχωμένες άλλες ειδικότητες όπως μεταφορείς, φυσικοθεραπευτές και το άλλο βοηθητικό προσωπικό, με εκατοντάδες μέρες ρεπό και άδειες που προσφύγονται και με κενές στις 640 κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων πάνω από 500 άτομα είναι μη μόνιμο προσωπικό που αυτές τις μέρες από τον Οκτώβριο δηλαδή και μετά θα χάσει τη δουλειά του. Και ταυτόχρονα ήδη σήμερα που μιλάμε σε ένα μήνα ο ηματισμός του νοσοκομείου θα έχει παραχωρηθεί σε εργολάβους, δηλαδή κάτι που το υγειονομικό κίνημα πάλευε διαχρονικά να βγουν έξω από τα νοσοκομεία, η κυβέρνηση η σημερινή τους ξαναφέρνει και βεβαίως έχει αφήσει κομμένους κατά 17% στους συναδέλφους μας του Βενιζέλιο τα νυχτερινά τους και τα εξαιρέσιμά τους λόγω υποχρηματοδότησης και κατά 30% έκοψε τις εφημερίες των γιατρών γιατί δεν φτάνανε τα κονδύλια. Αυτά θα απαντήσουμε στην κυβέρνηση, είναι τα πεπραγμένα τους στους 17 μήνες της πανδημίας και να μην τολμήσει, και το λέμε και από το ραδιόφωνο σας, να απολύσει ή να βγάλει σε διαθεσιμότητα εργαζόμενους που 17 μήνες θεωρητικά μας χειροκροτούσαν και μας δίνανε το χέρι για αυτά που έχουμε πετύχει εμείς με τους υπόλοιπους, με τον υπόλοιπο λαό μας. Είμαστε ενάντια στην υποχρεωτικότητα, την ποινικοποίηση ή την εξαγορά του εμβολιαστικού δικαιώματος και απολύσεις, στερήσεις μισθό δεν θα περάσουν. Όχι όμως κατά του εμβολιασμού, γιατί το βεβαίως, έχετε. Βεβαίως και η δουλειά και καλά κάνετε και το επισημάνετε. Βεβαίως είμαστε υπέρ του γενικού καθολικού εμβολιασμού. Γι' αυτό ανέφερα και το ποσοστό αυτό που σας είπα αρχικά. Και βεβαίως, 70% των υγειονομικών πανελλαδικά εμβολιασμένων, πάνω από το 92% αν θυμάμαι στο Πανεπιστημιακό. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ακριβώς σωστά το θυμάστε. Και βεβαίως χτες πραγματοποιήσαμε την τρίτη ενημερωτική ενημέρωση για τον κορονοϊό με την Επιτροπή Λοιμώξεων, με τη συμμετοχή δεκάδων εργαζομένων όχι μόνο το νοσοκομείο μας αλλά και από άλλα νοσοκομεία, κάτι που το Υπουργείο και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια επίσημα τους τελευταίους μήνες δεν έχει ενημερώσει. Άρα οι απορίες, ο φόβος, ο δισταγμός καλλιεργείται και με την θεοποίηση του εμβολίου αλλά και με την δαιμονοποίηση όσων σήμερα των διαφόρων συμμοσιολόγων και των σκοταδιστών και αρνητών των εμβολίων. Αν ήθελε θα μπορούσε η κυβέρνηση χωρίς παλινοδίες του μπες, βγες, βάζει πρωτόκολλα που είναι λάστιχο να είχε πιστεί η ελληνική κοινωνία και ένα κομμάτι που ακόμα έχει δισταγμό να εμβολιαστεί. Εμείς λέμε ο εμβολιασμός είναι ένα βασικό όπλο, δεν είναι όμως το μοναδικό. Δεν μπορεί να είσαι εμβολιασμένος και στα μέσα μαζικής μεταφοράς να είσαι παστωμένος. Δεν μπορεί να είσαι εμβολιασμένος και την ίδια ώρα έλεγχη στις πύλες εισόδου να είναι δειγματοληπτική όπως αναφέρονται τα δημοσιεύματα και όπως λέει το Υπουργείο Υγείας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κολλάνε και οι εμβολιασμένοι και την ίδια ώρα σήμερα
να μην μπορούν να βγουν σε καραντίνα 14 μέρες οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί, γιατί αν θα βγουν θα κλείσουν νοσοκομεία. Δεν μπορεί να λες, κυρία Δουργεράκη, ότι σήμερα θα ανοιχτεί η πλατφόρμα των ανθρώπων και των μικρών παιδιών και την ίδια ώρα να μην υπάρχει επίσημη ενημέρωση στους συλλόγους γονέων, στους εκπαιδευτικούς, όμως όχι με μηνύματα τηλεφωνικά στις τηλεοράσεις και στα Facebook, με επίσημη ενημέρωση όπως κάναμε εμείς με επιστήμονες, να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας με προσωπικό, να πηγαίνουν στους κατάκητους ανθρώπους. Δεν μπορεί να ρίχνει την ευθύνη στην τοπική διοίκηση να κάνει καταγραφή όλων των ανεμβολίαστων στις περιοχές τους. Και καλά στην Δεν μπορείς να μου επιρρύπτεις την ευθύνη εμένα ως απλό πολίτη για να πάω να εμβολιαστώ ή να μην πάω να εμβολιαστώ, όταν δεν έχεις φροντίσει επίσημα να με ενημερώσεις για το τι ακριβώς είναι. Το αν βγάλεις ένα διάγγελμα που θα λέει ότι ξέρετε είναι το μόνο όπλο αυτή την ώρα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δεν με πείθει, πες μου και εκείνα τα υπόλοιπα, γιατί ακριβώς όπως το είπατε σωστά υπάρχουν οι σκοταδιστές, οι συνωμοσιολόγοι, τα fake news και όλα τα υπόλοιπα. Πες μου άνθρωπέ μου τι είναι για να πάρω την απόφαση, αλλά κάντο με τον πλέον επίσημο τρόπο και βέβαια και όχι με αυτή την πολυφωνία που υπάρχει με τον καθένα επιστήμονα, που τους σέβεσαι βέβαια, αλλά ο καθένας επιστήμονας λέει και τη δική του την εκτίμηση και σε μπερδεύει πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει επιδημιολογική μελέτη σωστή και δεν ξέρεις τι γίνεται. Βεβαίως και εκεί την ίδια ώρα, εδώ τα εμβολιαστικά κέντρα που θέλω να βάλω και αυτή την πλευρά, αντί να ενισχυθούν με προσωπικό καινούριο, μετακινούνται νοσηλευτές, γιατροί εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Γιατί οι κινητές μονάδες αυτή την ώρα, μισό λεπτό, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ είναι στελεχωμένες με νοσηλευτές που τους παίρνουν από τα νοσοκομεία αυτή την ώρα. Στο κέντρο υγείας Ηρακλείου, ξέρω, και στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου είναι με μετακινούμενους νοσηλευτές από το νοσοκομείο το δικό μας και από άλλα νοσοκομεία. Γνωρίζω αυτή Οι κινητές στιγμή... μονάδες έχουν το ίδιο, γίνεται Όχι, και με δεν αυτές δεν το έχουν, ίδιο. Όχι, δεν έχουν, εντάξει, δεν έχουν το ίδιο. Είναι συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που θα έπρεπε να χειρουργεί ή να είναι στις κλινικές τους στα εμβολιαστικά κέντρα. Τις προάλλες κάνουν εφημερίες καρδιοχειρούργοι, κάνουν ψυχίατροι. Ειδικότητες που βεβαίως ναι μεν γιατροί είναι, αλλά έχουν άλλο αντικείμενο. Αντί να προσλάβεις γενικούς γιατρούς, παθολόγους, τώρα που υπάρχει ανάγκη και να παραμείνουν στο σύστημα, κάνεις μπαλώματα. Δεν μπορείς, για παραδείγματος χάρη, να έχεις μόνο δύο σταθερά κέντρα αναφοράς στην πόλη του Ηρακλείου που θα κάνουν δωρεάν τεστ rapid και ο κόσμος να στηβάζεται και να κάνει κύκλο και να φτάνει μέχρι. Όλα αυτά δεν μπορεί να λες ότι οι υγειονομικοί πρέπει να εμβολιαστούν και την ίδια ώρα να μην τους έχεις εντάξει στα βαρέα και αντιγυνά. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ένας επικίνδυνος ιός και η θάνατη από αυτόν τον ιό στο υγειονομικό προσωπικό να μην είναι επαγγελματική ασθένεια. Είναι αυτά λοιπόν που σήμερα σας κάνουν εσάς να λέτε θα κάνουμε αυτή τη στάση εργασίας και έτσι αγωνιστικά θα υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό. Έχετε ζητήσει να συναντηθείτε μαζί του, προβλέπετε ενδεχόμενα, ξέρετε, σας έχουν πει έστω και μία συνάντηση ολιγόλεπτη για να του θέσετε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ζητήσει συνάντηση. Με την έννοια ξέρουμε ότι το πρόγραμμα έτσι καλώς του Πρωθυπουργού ιδιαίτερα είναι αυτό που έχει διατυπωθεί και υπάρχουν και τα πρωτόκολλα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει υπόμνημα που θα το δώσουμε στη δημοσιότητα έγκαιρα πρωτού έρθει ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως. Στον ίδιο να το δώσετε. Γιατί κοιτάξτε, είναι και δουλειάκι. Αυτά που λέμε δεν είναι αιτήματα μόνο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εδώ πανελλαδικά πάει η Ομοσπονδία μας στην Αθήνα να συναντηθεί προχτές με τον Υπουργό Υγείας και δεν τη γίνονται δεχτοί. Εδώ τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν θέλουμε να του πούμε αυτά είναι τα προβλήματα. Πες μας τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Και τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, θα δείχνουν τα στοιχεία. 13.000 νεκροί στη χώρα μας από την πανδημία. Σήμερα κλείνει ο νοσοκομεία που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα κλείσει. Η ίδια η χρηματοδότηση των νοσοκομείων που αλλάζει ο τρόπος θα τα συρρυκνώσει και θα του βάλει θηλιά στα νοσοκομεία και θα κλείσουν τα νοσοκομεία λόγω μη εξέπλεση υπερατών. Εδώ η πολιτική είναι γνωστή. Άρα αυτή η πολιτική θα πρέπει να παλευτεί και βεβαίως να ανατραπεί κατά τη γνώμη μας, γιατί είναι εις βάρος των ασθενών και των υγειονομικών και όλων του ελληνικού λαού.